Το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ιδρύθηκε το 1994 όταν μια ομάδα Ευρωπαίων επιχειρηματιών και διευθυντών επιχειρήσεων υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού με στόχο την ανέβρεση τρόπων για προαγωγή της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Αποτέλεσμα αυτής της διακήρυξης ήταν η δημιουργία το 1995 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή. Το 1999, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανέλαβε νέα πρωτοβουλία για σύσταση και στην Ελλάδα Δικτύου. Το Νοέμβριο του ιδίου χρόνου, 13 ελληνικές επιχειρήσεις, μαζί με τους προαναφερθέντες συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς, κατέληξαν στην υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την Κοινωνική Συνοχή. Ο κόσμος μας διακρίνεται από έναν διαρκώς διευρυνόμενο οικουμενισμό, τόσο στη διακίνηση και διαμόρφωση ιδεών, αντιλήψεων, συμπεριφορών και προτύπων, όσο και στους τομείς της οικονομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης. Προϊόντα, υπηρεσίες, κεφάλαιο και άνθρωποι μετακινούνται πλέον ευκολότερα από ποτέ. Οι στόχοι του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και συστράτευση της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. Η συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισμός και η διάθεσή τους προς ένα κοινό σκοπό. Την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις, μέλη του δικτύου, για την αποκοινού εφαρμογή προγραμμάτων ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η προσφορά στο δημόσιο διάλογο ενός πλούτου ιδεών και προτάσεων, τον οποίο οι κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα είναι σε θέση στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδεχομένως να υιοθετήσουν. Ως βασικοί άξονες δράσης του δικτύου προτάσσονται η ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί μετανάστες και οι πολιτικοί πρόσφυγες, απεξαρτημένοι πρώην χρήστες ναρκωτικών, αποφυλακιστέντες, μακροχρόνια άνεργοι όριμης ηλικίας. Η ανάπτυξη της ιδέας του κοινωνικού εθελοντισμού στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, μελών του δικτύου. Προστασία του περιβάλλοντος. Ευρισκόμενοι ήδη στο κατόφλι του 21ου αιώνα, τα μέλη του δικτύου δεσμεύονται να προσδώσουν ουσία και νόημα στο παρόν με φαντασία, τόλμη και δυναμισμό.